Η εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα δημιουργεί πρόβλημα και στον ελληνικό τουρισμό, βάζοντας φρένο στις κρατήσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου και οδηγώντας ακόμη και σε ακυρώσεις. Μάχη μέρα με τη μέρα δίνουν οι ξενοδόχοι για να διατηρήσουν τις κρατήσεις. Η μετάλλαξη Δέλτα αλλάζει σχέδια και επιλογές. Η μετάλλαξη τύπου Δέλτα έχει φέρει σίγουρα μία αναστάτωση στην αγορά, κυρίως όσον αφορά τις κρατήσεις των επόμενων ημερών. Άλλωστε, η φετινή χρονιά είναι εντελώς των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Οι ακυρώσεις των κρατήσεων προέρχονται από όλες τις αγορές που είναι ανοιχτές, και από Γερμανία και από Πολωνία και από Τσεχία. Αρκετά ξενοδοχεία τα οποία προγραμμάτιζαν να ανοίξουν στις αρχές Ιουλίου τελικά αποφάσισαν να μην ανοίξουν καθόλου και φέτος. Στην κόρη κρατήσεις δωματίων είναι της τελευταίας στιγμής. Αυτή τη βδομάδα μπορεί να είσαι γεμάτος και να μην έχεις να δώσεις, για την άλλη βδομάδα δεν έχεις κρατήσεις. Είναι λίγο περίεργο και τα πάντα βέβαια τώρα εξαρτώνται από το πώς θα πάει η εικόνα με τη μετάλλαξη. Σε σχέση με πέρυσι έχουμε μεγαλύτερη κίνηση, όπως είναι αναμενόμενο. Απλώς να σας αναφέρω ένα γεγονός, ότι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είχαμε όσο κόσμο είχαμε πέρυσι τον Ιούνιο. Βέβαια, λογαριασμό κάνουμε στο τέλος της σεζόν, το Σεπτέμβριο. Το 2020 οι αφίξεις στη χώρα μας ανήλθαν στα 7.406.000 έναντι του 2019, που ξεπέρασαν τα 31 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας πτώση 78,2%. Η εκτίμηση ανάκτησης της κίνησης κατά 50% στα νούμερα του 2019 αναμένεται να πέσει φέτος στο 30-35%. Ταυτόχρονα, οι εισπράξεις από 18,17 δισεκατομμύρια το 2019 έπεσαν στα 4.319.000.000 το 2020. Με τα νέα δεδομένα, λόγω της πανδημίας το 2021, από 9,1 δισεκατομμύρια φαίνεται ότι οι εισπράξεις θα πέσουν κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αισιόδοξος ότι το αρνητικό κλίμα θα αναστραφεί, δήλωσε στο συνέδριο του Economist ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.